Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τις συναδέλφες και τους συναδέλφους που είναι εδώ μαζί να συζητήσουμε. Θέλω να κάνω δύο διευκρινήσεις. Πρώτον, θέματα που δεν έχουν αρχίσει καν η διαπραγμάτευσή τους, αλλά θα γίνει, δεν μπορώ να ανακοινώνω δημοσίως την διαπραγματευτική τακτική. Αυτό να είναι σαφές, δεν πρόκειται να το κάνω. Και το δεύτερο είναι ότι πράγματι, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί η εξωτερική πολιτική, έχει και δυσκολίες να ανταποκριθεί το Υπουργείο Εξωτερικών σε μια σειρά από αιτήματα. Τη Δευτέρα ήμασταν στην συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτη ήρθε ο Αρμένιος Υπουργός Εξωτερικών για την Τετάρτη. Τετάρτη βράδυ ήρθε ο Υπουργός της Κολομβίας που είναι σήμερα όλη την ημέρα μαζί μου. Αύριο έρχεται ο Επίτροπος Χάν για να συζητήσει για τα Δυτικά Βαλκάνια. Τη Δευτέρα έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών του Αφγανιστάν γιατί ιδρύει το Αφγανιστάν πρεσβεία στην Ελλάδα. Είναι μία από τις τρεις καινούριες πρεσβείες που θα ιδρυθούν. Την Τρίτη φεύγω για πολύ σοβαρές διμερείς συζητήσεις με την Ιταλία. Δεν είναι ότι αποφεύγει κανείς, έτσι όπως καταλαβαίνουν παλαιότεροι, ο Υπουργός ή το Υπουργείο Συζητήσεις, αλλά έχει αλλάξει η ποιότητα της εξωτερικής πολιτικής. Είμαστε περισυζήτητοι. Και το χαρακτηριστικό όλων είναι, ναι, το χαρακτηριστικό όλων είναι ότι ενώ παλιά το Υπουργείο αναζητούσε και ζητούσε επαφές και συναντήσεις στον ΟΗΕ, φέτος είχαμε αιτήματα τρίτων τρεις φορές παραπάνω από ό,τι μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε. Είμαστε αλλού και είναι καλό για τη χώρα. Δεν είναι κακό. Ας πάω τώρα στο θέμα που μας απασχολεί. Νομίζω, θα τα πω πολύ σύντομα τα αρχικά, αλλά χρειάζεται για να κατανοήσετε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Νομίζω ότι πρέπει κανείς να δει ότι υπάρχουν μεγάλες διεθνείς αλλαγές και ότι το διεθνές σύστημα είναι σε μεγάλη μετακίνηση. Δυνάμεις οι οποίες ερούνησαν ότι μπορούσαν να μονοπολούν μια περιοχή, μια περιφέρεια, βρίσκονται σε κάδοδο και καινούριες δυνάμεις αναδεικνύονται. Είναι ο παλιός ο νόμος της ασύμμετρης ανάπτυξης. Η Τουρκία έχει ενδυναμώσει οικονομικά, στρατιωτικά σε σχέση με το παρελθόν, αλλά είναι αποδυναμωμένη από τις πάρα πολλές αντιθέσεις και αντιφάσεις που διαπερνάνε. Η Νοτιοανατολική Ασία αποτελεί την ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο που αναδεικνύεται σήμερα. Και αν στο 15ο-16ο αιώνα, επί 1500 χρόνια, είχε τα 3 πέμπτα της παγκόσμιας παραγωγής και στον 20ο αιώνα είχε περιοριστεί στο 1 πέμπτο, σήμερα είναι από το 2 πέμπτα στα 3 πέμπτα, που είναι η πιο μεγάλη τεκτονική αλλαγή στον κόσμο που ζούμε. Και έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση, και αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, της λίμνης ισχύως, όπως τη λέμε, από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάρα πολλές δυσκολίες και μάλιστα προσωρινά δεν μπορούν να ελέγξουν τις καταστάσεις όπως νομίζαν στο παρελθόν, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι εύκολο να είναι ο αιώνας της όπως είχε προαναγγελθεί. Αυτές οι μεγάλες τεκτονικές αλλαγές στον κόσμο είναι και αλλαγές και στην περιοχή μας. Η περιοχή μας είναι μια περιοχή που έχει ένα τρίγωνο αστάθειας με ισχυρά συγκρουσιακές γραμμές ανάμεσα στην Ουκρανία, στη Λιβύη και στη Μέση Ανατολή, Συρία, Ιράκ. Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι από την Ιεμένη μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα και υπάρχουν οι αλλαγές και συσχετισμών και στην ίδια τη Μέση Ανατολή. Η ισχυροποίηση στρατιωτική της Χεζμπολά, η συνεργασία που γίνεται ανάμεσα σε Ιράν, Τουρκία και Ρωσία στη Συρία, οι διαμάχες ανάμεσα στους Σουνίτες και Σιίτες που είναι διαμάχες ανάμεσα στην εξυγχρονισμό και αντιεξυγχρονισμό όπως κατανοεί ο καθένας με τον τρόπο του και τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα μας με σειρά πρωτοβολιών σταθεροποίησης και σταθερότητας της περιοχής. Είτε είναι τριμερή συνεργασία, 6 τον αριθμό προσθέσαμε μία με την Αρμενία προχθές, συμφωνήσαμε και ξεκινήσαμε, είτε είναι τετραμερή, είτε είναι πολυμερή, όπως είναι η διάσκεψη για την ασφάλεια της Ρόδου. Σε αυτό το περιβάλλον εκδηλώθηκε και το πραξικόπημα στην Τουρκία. Το πραξικόπημα αυτό δημιούργησε, δεν είναι μόνο έκφραση, αλλά δημιούργησε νέες αντιθέσεις και αντιφάσεις. Ακόμα και συγκρούσεις μέσα στον ίδιο το συναισθηματικό κόσμο της ηγεσίας της Τουρκίας, που ένα κομμάτι του ή το ίδιο τμήμα ζει με το φόβο και την ανασφάλεια ότι μπορεί να υπάρξει πραξικόπημα και να ανατραπεί ή κάποιος στη γωνιά να τους εκτελέσει, και ένα άλλο κομμάτι των ίδιων ανθρώπων πιθανό θεωρούν ότι μπορούν να έχουν αλαζονική αντίληψη για την πολιτική, διότι εισήλθαν στη Συρία, εισήλθαν στο Ιράκ και αυτό τους δημιουργεί μια αντιφατικότητα ανάμεσα στο «είμαι ισχυρός και έχω και ένα στοιχείο φόβου, είμαι αλαζονικός και έχω ένα στοιχείο ανασφάλειας». Και αυτή η αντιφατικότητα θέλει να την δαμάζει κανείς με μεγάλη προσοχή.
η γενική εικόνα του κόσμου και της περιοχής, αλλά και ορισμένων γειτόνων μας, επιβάλλει το θέμα της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας να είναι στην πρώτη γραμμή. Σε αυτή την πρώτη γραμμή, εξωτερική πολιτική, όσον αφορά το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, τη στηρίζουμε στο εξής. Δεν είμαστε σύμφωνοι με τη θεωρία της αδράνειας. Είμαστε σύμφωνοι με μια ενεργητική εξωτερική πολιτική. Μια εξωτερική πολιτική που θέλει να επηρεάζει, θέλει να έχει την πρωτοβουλία η ίδια και να μην αποκρούει απλώς πρωτοβουλίες τρίτων με αμυντικού τύπου κινήσεις. Δεύτερο, δεν υποστηρίζουμε το νέο απομονωτισμό. Υποστηρίζουμε την πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, διότι εκεί που πρέπει να μιλάει κανείς στην εξωτερική πολιτική είναι ή εκεί που έχει να προωθήσει θέσεις και συμφέροντα ή και εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα. Η αντίληψη ότι δεν συζητάω με αυτόν που έχω προβλήματα, το είπα σε μια στη μοναδική μου δήλωση που έκανε όλο αυτό το διάστημα, ανήκει στους ανθρώπους που ταυτίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη με τις σχέσεις με τους γείτονες. Δεν μου αρέσει ο γείτονας, δεν τον καλώ το γείτονα. Δεν θέλω να τον έχω στα γενέθλιά μου, δεν του μιλώ για τα γενέθλιά μου. Θέλω να του κάνω έξωση, προσπαθώ να πείσω τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματός του να τον διώξει. Οι διακρατικές σχέσεις όμως δεν είναι οι ίδιες με του γείτονά μας, τον οποίο βγάζω το άκτιμο. Δεν μπορείς να τον διώξει τον άλλον από την γεωπολιτική, γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται. Και πρέπει να αποφασίσεις, συνομιλώ ή δεν συνομιλώ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η φράση που άκουσα πηγαίνοντας στην Κορέα. Τι μου είπαν στην Κορέα? Του λέω, είναι το βαλιστικό σας, η βαλιστική πύραυλη, το μεγαλύτερο σας πρόβλημα? Και μου απάντησαν όχι. Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κανάλι επικοινωνίας με τη Βόρεια Κορέα. Και είναι κάτι που διαφοροποιείται οι ίδιοι οι Κορεάτες από άλλες μεγάλες δυνάμεις της Δύσης. Θέλουμε να έχουμε αυτά τα κανάλια, θέλουμε να συζητάμε. Τι ήταν το πιο εντυπωσιακό στη συνέντευξη τύπου χθες του Αρμένιου Υπουργού Εξωτερικών? Ότι με το Αζερμπαϊτζάν που βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση κάναν 6 συναντήσεις κορυφής το χρόνο που πέρασε. Σε πόλεμο είναι οι άνθρωποι. Οι μεν θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλη καταχή στο Καραμπάχ, οι άλλοι θεωρούν ότι είναι δικό τους και ότι τους προκαλούν και κάνουν ζημιές, πολέμους, στρατιωτικές συγκρούσεις. Όλοι οι υπεύθυνες κυβερνήσεις του κόσμου συζητάνε και με τον πιο δύσκολο γείτονα. Διότι ο διάλογος και η διπλωματία πρέπει να προηγούνται κάθε άλλης αντίληψης στις διακρατικές σχέσεις. Κατά συνέπεια, στο ερώτημα σύγκρουση ή ειρήνη, πρωτοβουλίες ή παθητικότητα, απαντήσαμε με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια, καλώντας μετά από επίσκεψη που είχαμε κάνει σαν κυβέρνηση, έχουμε κάνει πολλαπλές επισκέψεις στην Τουρκία, καλέσαμε τον κύριο Ερντογκάν να έρθει στην Ελλάδα. Δεν φοβόμαστε καμιά συζήτηση και κανένα διάλογο. Ούτε τον αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που καταλαβαίνω ότι ορισμένοι θέλουν να αντιμετωπιστεί. Γιατί τον Ερντογκάν, με αν είναι να κουβεντιάστε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αν θέλετε να οικοδομηθεί ένα πλαίσιο ειρηνικής συνύπαρξης των δύο κρατών, ο πυρήνας της εξουσίας σήμερα είναι ο Ερντογκάν. Με οποιονδήποτε άλλον και να κουβεντιάστε, δεν κρατάει τις δεσμεύσεις του. Ούτε θα συγκρατήσει τις υποχωρήσεις που θα κάνει σε μια διαπραγμάτευση. Αυτή πρόκειται για μια, κατά τη γνώμη μας, υπεύθυνη και όχι ανεύθυνη πολιτική. Διότι εμείς υπηρετούμε τη χώρα. Δεν βγάζουμε το συναισθηματικό μας άχτη. Όταν κάνεις κρατική πολιτική, δεν κάνεις μια διαδήλωση σε τι δεν σου αρέσει, αλλά υπερασπίζεις αυτό που θεωρείς ορθό για τη χώρα. Άκουσα κάποιον να λέει ότι με την επίσκεψη και όπως εξελίχθηκε, χάθηκε μια ευκαιρία. Το ορθό είναι ποιος έφτιαξε την ευκαιρία. Και θα δούμε αν χάθηκε ή όχι μετά. Πάμε χάρη, εγώ έχω κουβεντιάσει με τον Ερντογκάν περί Ήμβρου. Και σήμερα η Ήμβρος, στην οποία δεν εφαρμόζεται η συνθήκη της Λοζάνης και το έχω πει δημόσια, έχει ανοίξει δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο. Έχουν επιστρέψει οικογένειες. Είναι καλό ή κακό αυτό? Αρκεί να καταγγέλω την παραβίαση της συνθήκης Λοζάνης όσον αφορά την Ήμβρο ή πρέπει ταυτόχρονα να υπερασπίζουμε και να προωθώ τη δυνατότητα ομογενείς να επιστρέφουν στο νησί τους και στον τόπο που μεγάλωσαν? Τι κάναμε? Τρία πράγματα. Πώς δουλέψαμε? Πρώτον, κάναμε μια συμφωνία για τις διαδικασίες. Η συμφωνία για τις διαδικασίες εκρατήθηκε και ιδιαίτερα στη Θράκη από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης με μικρές αποκλίσεις.
Η επίσκεψη Ερντογάν τώρα δεν έχει καμία σχέση με τα παρατράγουδα που συνέβησαν το 2004. Το 2004, σας θυμίζω, ο Ερντογάν έκανε 4 ομιλίες που δεν είχαν συμφωνηθεί στη Θράκη. Και θα πω μετά αναλυτικότερα. Δεύτερον, δεν έχουμε κανένα ζήτημα και ασφαλώς πρέπει να το κάνουμε το ξεκαθάρισμα των διαφωνιών μας με την Τουρκία. Δεν αντιλήφθηκα γιατί κάποιοι ενοχλούνται που έχουμε διαφωνίες με την Τουρκία ή γιατί τις λέμε και δημόσια. Αλλά ποιο είναι το πιο ουσιαστικό? Ότι υπήρξε μια μετακίνηση του κυρίου Ερντογάν, δεν λέω σεισμική, αλλά υπήρξε μια μετακίνηση του κυρίου Ερντογάν όσον αφορά τις θέσεις του που εξέφρασε ερχόμενος στην Ελλάδα και εξέφρασε φεύγοντας από την Ελλάδα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ότι μετά από 2 μέρες παρουσία στην Ελλάδα, ο κύριος Ερντογάν τοποθετήθηκε με διαφορετικό τρόπο. Και τρίτο, πέρα από την παρουσίαση των διαφοριών και ούτω καθεξής, έχει μεγάλη σημασία η θετική ατζέντα. Η προώθηση θετικής μας ατζέντας. Στη δομή που έχουμε κάνει στη Ρόδο, που λέγεται το πνεύμα της Ρόδου, αυτό που έχουμε συμφωνήσει με όλους και από φέτος καλούμε τους Παλαιστίνιους, δεν καλούμε το Ισραήλ και την Τουρκία, είναι ότι θα έχουμε θετική ατζέντα για τη Μέση Ανατολή, διότι η περιοχή έχει κουραστεί μόνο από το να κουβεντιάζει συγκρουσιακά ζητήματα. Μπορούμε να οικοδομήσουμε οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν 8 με τις 14 αραβικές χώρες αυτή τη θετική ατζέντα. Τι κάναμε λοιπόν για να υλοποιήσουμε αυτές τις αρχές? Το Σεπτέμβριο, αμέσως μετά το καλοκαίρι, στο Ταλίν, συναντήθηκα με Υπουργό των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και συζήτησα ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε να μην έχουμε επικοινωνίες όπως ουσιαστικά συμβαίνει μετά από το πραξικόπημα. Γιατί δεν είναι καλό αυτό? Δεν είναι καλό διότι υπάρχει μεγάλη νευρικότητα στη γείτονα χώρα. Η νευρικότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε λάθη και ατυχήματα και αν δεν έχεις διόδους και διάβλους επικοινωνίας για να αντιμετωπίσεις τα ατυχήματα και τα λάθη, αυτά μπορούν να γίνουν, όπως λέει η θεωρία των παιχνίων, χιονόπελα. Κατά συνέπεια, εμείς είπαμε ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε. Τι έγινε από εκεί και πέρα? Γίναν 3 ακόμα συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών, πέρα από την επίσκεψή μου, στην ίδια την Τουρκία. Η τελευταία συνάντηση έγινε 2 μέρες πριν από την έλευση του Τούρκου του Προέδρου. Το λέω αυτό γιατί μερικοί νομίζουν ότι οι προηγούμενες μέρες ήταν έτσι, κάναμε βόλτες. Τώρα, τι άλλη προετοιμασία έγινε? Πέρα από την προετοιμασία των Υπουργών, έγινε προετοιμασία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει θαυμάσιους διπλωμάτες. Και ο πρέσβης στην Άγκυρα είναι εξαιρετικός που ευρίστη από βουλευτή της αντιπολίτευσης. Εξαιρετικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τη χώρα τις μέρες που βομβαρδιζόταν το Βελιγράδι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε 7 χρόνια στο Πακιστάν, όπου υπηρέτησε και στο Αφγανιστάν. Είναι ένας άνθρωπος που έφτασε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με γειτονικές χώρες και βρέθηκε βριζόμενος. Είναι εξαιρετικός. Όπως εξαιρετικός είναι και ο Γενικός Γραμματέας. Και αυτοί οι διπλωμάτες δεν προέρχονται, ούτε ανήκουν στον χώρο τον κυβερνητικό, για μας τις αφήσεις. Είναι καλοί, υπηρεσιακοί, εξαιρετικοί θα έλεγα παράγοντες. Υπήρξαν συναντήσεις ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες της χώρας με υπηρεσιακούς παράγοντες της Τουρκίας. Υπήρχαν συναντήσεις ανάμεσα στους Γενικούς Γραμματείς, ανάμεσα στους αρμόδιους επί του ζητήματος της Τουρκίας. Γι' αυτό, χάρη σε αυτή την προετοιμασία μαζί και με άλλα υπουργεία, υπήρξαν σειρά συμφωνιών ανάμεσα σε υπουργεία. Αυτές οι συμφωνίες, οι πιο απλές επειδή δημοσιοποιήθηκαν, είναι η προσπάθεια που κάνουμε να σωθούν ζωές μεταναστών και να μπορέσουν να μετακινηθούν από τα νησιά στην υπηρετική Ελλάδα χωρίς να θεωρηθεί από την Τουρκία ότι σπάμε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Είναι τα 3 μεγάλα έργα που συμβολίζουν την παραπέρα διασύνδεση των 2 κρατών, που είναι στον Εύρο η δεύτερη γέφυρα, είναι η διασύνδεση με φεριμπότ ανάμεσα στη Σμύρνη και στη Θεσσαλονίκη, είναι επίσης η διασύνδεση σιδηροδρομική με σύγχρονο σιδηρόδρομο ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και στη Θεσσαλονίκη. Είναι επίσης η προετοιμασία για τις συναντήσεις ανάμεσα στις 2 κυβερνήσεις. Πέρα από τις συμφωνίες
που δεν έχω χρόνο να τις αναλύσω όλες, είχαμε και πολιτικές κινήσεις. Η αρχική και παλιά θέση του Ερντογάν που αμφισβητούσε τη Λοζάνη μετατράπηκε σε επικαιροποίηση της Λοζάνης όσον αφορά την άλλη πλευρά, δηλαδή την ανατολική τους πλευρά και όχι την Ελλάδα. Υπήρξε, εγώ δεν λέω ότι το πιστεύει, δεν το πιστεύει, αλλά υπήρξε σαφή δήλωση ότι δεν διεκδικεί εδάφη η Τουρκία από την Ελλάδα. Αυτό δεν το έχει ξανακάνει ο πρόεδρος της Τουρκίας. Υπήρξε αναγνώριση ότι η μουσουλμανική κοινότητα συμπεριλαμβάνει Πομάκους και Ρώμα. Αυτό είναι πρωτοφανής παραδοχή από την πλευρά τους. Ακόμα, όταν μίλαγε για τη μουσουλμανική κοινότητα, ο Ερντογάν και ενώπιον στη τηλεόραση είπε ότι διατυπώνουμε μια παράκληση, γιατί δεν μας πέφτει λόγος ουσιαστικά και δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις. Ζήτησε επίσης συγγνώμη για τους διωγμούς της Κωνσταντινούπολης της δεκαετίας του 50. Αυτά είναι θετικά ζητήματα που διαφεύγουν στο ραντάρ ορισμένων. Και να σας πω και κάτι. Μέγιστο κέρδος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βγήκαν και υπερασπιστήκαν από τη δικιά μας σκοπιά τη συνθήκη της Λοζάνης. Και νομίζει κανείς, ναι, δεν την υπερασπίστηκαν ποτέ επί της δικιάς σας διακυβέρνησης, και νομίζει κανείς ότι αυτή η υπεράσπιση έπεσε από τον ουρανό. Έπεσε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα επίπονης εργασίας. Και για να δούμε τι έγινε στη Θράκη. Αυτά έγιναν την πρώτη μέρα. Για να δούμε τι έγινε στο Θράκη. Σωστά ο εκπρόσωπος, πολύ σωστά, συμφωνώ απόλυτα, της Νέας Δημοκρατίας, είπε, έγραψε tweet του στις 6.12. Ο πήχης είναι τι θα γίνει στη Θράκη. Για να δούμε τώρα. Συμφωνήσαμε εμείς μαζί του να μην κάνει μεγάλη συγκέντρωση και με σημαίες. Δεν την έκανε. Συμφωνήσαμε μαζί του να μην κάνει ομιλίες, πήρε το μεγάφωνο μέσα στο σχολείο και έκανε ένα χαιρετισμό. Τι έκανε στην προηγούμενη επίσκεψη? 4 ομιλίες χωρίς συμφωνία. Αυτοί που δέχτηκαν ο Ερντογάν να κάνει 4 ομιλίες χωρίς συμφωνία, μας κάναν μαθήματα προετοιμασίας τώρα. Τι άλλο? Το πρόγραμμα του Ερντογάν καθυστέρησε κατά μία ώρα, διότι είχε ανάγκη λίγης ανάπαυσης σε αυτή την επίσκεψη. Στην προηγούμενη επίσκεψη άργησε κατά 4 ώρες. Γιατί άργησε κατά 4 ώρες? Γιατί εκτός προγράμματος επισκέφτηκε χωριά, όπου γίνανε μεγάλες συγκεντρώσεις και κατοίκων της Θράκης, αλλά και αυτών που είχαν μεταφερθεί από την Κωνσταντινούπολη, με επικεφαλής τον γραμματέα του ΑΚΑΠΕ στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη φορά δεν πάτησε το πόδι του κανείς από την Τουρκία στην ελληνική Θράκη. Μα κανείς. Διότι πάρθηκαν τα μέτρα να μην έρθουν. Έχουμε λοιπόν έναν Ερντογάν που κάνει 4 ομιλίες, που πάει σε όποια χωριά γουστάρει, που έχει 200.000 κόσμος από τα χωριά και από την Κωνσταντινούπολη, και αυτό θεωρείται καλή προετοιμασία, ενώ το ότι δεν τα έκανε όλα αυτά κρίνονται ως μη προετοιμασμένα. Να σας διαβάσω το τηλεγράφημα λοιπόν της εποχής, επειδή αυτά βγήκανε στη φόρα τότε. Λοιπόν, λέει, επισημαίνουμε τελικά, δεν είναι ειδικού χειρισμού και απόρριτα από αυτά που βγάζουν άλλοι, επισημαίνουμε τελεσκόπημη αοριστία προγράμματος που είχαμε 2004 κατά επίμαχα χρονικά διαστήματα, ότι δεν μπορέσαμε παρά οι μέτερες πιέσεις προς προπομπούς και γενικό πρόξενο δεν κατέστησε δυνατόν διευκρινιστούν ζητήματα προγράμματος, λέει την ίδια μέρα ο διπλωμάτης που εσείς είχατε στη Θράκη. Στο πλαίσιο αυτό μάλλον εξέφυγαν προγράμματος ανοιχτές ομιλίες Τούρκου Πρωθυπουργού, όπως και συσσαγωγικά αναπάντηχε επιθυμία του επισκεφτή Αριάννα. Κοιτάξτε ποιοι μιλάνε τώρα για προετοιμασία. Τι λέει τότε? Όχι τι βγήκε στις εφημερίδες. Τι λέει τότε αυτή η ιστορία? Κατά συνέπεια, έχουμε μεγάλη διαφορά στο τι συνέβηκε στη Θράκη και τι υπόθηκε στην Αθήνα. Τώρα. Δηλαδή τώρα απαντάω σε επιχειρήματα, το θεωρεί ή βρει κάποιος, σηκώνει και το χέρι κάνει και έτσι. Ναι, βλέπω, σε μένα το κάνετε. Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν, 140 εσείς την εντεύξη έχετε δώσει. Εσείς να προσέχετε τι έχετε πει εκεί. Εσείς. Κύριε Λογκαρδό,
Προχωράμε καλά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τώρα, τι έγινε και δημιουργήθηκε. Καταλαβαίνω ότι είστε εκνευρισμένος όταν ακούτε την αλήθεια. Ακούτε την αλήθεια και είστε πάρα πολύ. Να παρακαλέσω και τους δύο να αφήσουμε το διάλογο για να τελειώσει η ενημέρωση του κυρίου Υπουργού. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι προέκυψε, πώς προέκυψε αυτή η ιστορία, πώς την είπανε, φιάσκο την είπανε. Πώς την είπανε, φιάσκο, Το διάβασα και εγώ παρόλο που λείπω έξω. Ελεύθερη ώρα, ο βασιλεύς είπε, μέγα φιάσκο η επίσκεψη Ερντογκάν. Ο Κωνσταντίνος για πρώτη φορά τόσο θυμωμένος. Για να ξέρουμε από πού προέρχεται και η γραμμή περί φιάσκου. Λοιπόν, πώς προέκυψε λοιπόν ο βασιλεύς εισαγωγικά ο άνθρωπος που οργάνωσε το πραξικόπημα για το 67 και του βγήκε το μικρό πραξικόπημα. Πώς συνέβη αυτό? Από μια μικρή αλλαγή. Το μόνο πράγμα που άλλαξε ουσιαστικά από το πρόγραμμα ήταν ότι ο Ερντογκάν είχε να δώσει συνέντευξη στο ΑΠΕ και την έδωσε στο ΣΚΑΙ. Πώς μας πρόκυψε η συνέντευξη στο ΣΚΑΙ ενώ είχε συμφωνήσει? Διότι όπως ομολόγησε ο ίδιος στο Θράκη λέγοντας ότι φαίνεται έκανα λάθος, το είπε στους δημοσιογράφους του και γράφτηκε στις τουρκικές εφημερίδες, φαίνεται ότι με μετέπισε, λέει, ο διευθυντής μου ενημέρωσης. Και πώς τον μετέπισε ο διευθυντής ενημέρωσής του? Είναι ένας παραγωγός Τούρκος σύριαλ που είναι σε πολλές ενδιαφέρουσες τηλεοράσεις, Survivor. Και άλλαξε λοιπόν, εκεί άλλαξε η συμφωνία. Και πώς άλλαξε η συμφωνία? Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν σας πειράζει. Τα ίδια συνθήματα λέει με αυτά που ακούμε ως κριτική, περί φιάσκου. Άμα με ρωτάτε τι λέει ο πρώην. Λοιπόν, ποιος άνοιξε το θέμα της Λοζάνης εκεί? Ποιος επέμενε συνέχεια και δεν του έφτασε η πρώτη απάντηση που δεν είχε κανένα πρόβλημα και επαναρχότανε? Αυτοί οι οποίοι αλλάξαν τη συνέντευξη του Προέδρου της Τουρκίας. Τι λέει η αξιολόγηση του τελευταίου ταξιδιού ορθά του Ερντογκάν στη Θράκη? Ότι λέει δεν πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση την ίδια μέρα, διότι αυτά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής κρίνονται σε βάθος χρόνου. Τι έγινε εδώ λοιπόν? Εδώ είδα το εξής καταπληκτικό. Είμαι στο αεροδρόμιο και περιμένω τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογκάν, και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε φιάσκο η επίσκεψή του. Απέτυχε, δεν ήταν προετοιμασμένοι. Πού λέω δεν ήταν προετοιμασμένοι? Πού το πήρα γαμπάρι αυτό το ατόπιμά μου? Ποιος, αν τον αγαπάτε, είναι δίκαιωμά σας. Εγώ πάλεψα όλη μου τη ζωή ενάντια στις Σας παρακαλώ κύριε Τασούλα, κύριε Υπουργέ. Σκέψεις. Λοιπόν, αυτόν που αποκαλείται βασιλιά είναι ο πρώην που οργάνωσε πραξικόπημα ενάντια στην Ελληνική Δημοκρατία και το έχει κρίνει ο ελληνικός λαός. Αν τολμάτε, επαναφέρετε το θέμα. Λοιπόν, το φιάσκο στην ελεύθερη ώρα δεν πουλάει. Λοιπόν, να μου μιλάτε στο πληθυντικό και ήρεμα. Να μιλάτε. Σας παρακαλώ, ησυχία, σας παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, άλλα 3-4 λεφτά γιατί έχουμε τον περιορισμό του χρόνου, σας παρακαλώ. Μου αρέσει, έχουν δώσει 150 συνεντεύξεις και απαντάω μία φορά μέσα σε ένα μήνα και δεν μπορώ να την ακούσουν την απάντηση. Λοιπόν. Λοιπόν, σας έχει κουράσει η υπόθεση. Λοιπόν, τι είχαμε το εκπληκτικό? Το πρωτοφανές στην εξωτερική πολιτική, ότι πριν καν προσγειωθεί ο Ερντογκάν, είχε βγει τα συμπεράσματα. Ποια είναι η ώρα που βγήκε το πρώτο συμπέρασμα? Είναι την προηγουμένη το βράδυ από πρώην υπουργό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και 8:43 πρωί στο ΣΚΑΙ από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων. Και ρωτώ, πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται με αυτόν τον τρόπο μια επίσκεψη που δεν έχει αρχίσει? Μόνο αν έχει σκόπιμα επιλέξει να την υπονομεύσει, να μην την αφήσει να πετύχει. Όταν λέει επίσης ότι δεν επιτεύχθηκε ο σκοπός επανεκκίνησης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, πού στηρίζεται αυτό? Όλα τα κανάλια διαλόγου που έχουμε από τις ερευνητικές
μέχρι τις G2G, δηλαδή κυβέρνηση προς κυβέρνηση, συμφωνήθηκαν να γίνουν τους επόμενους 3 μήνες. Αυτή είναι η επανεκκίνηση. Λέγεται ότι τραυματιστήκε η σχέση μας, αντί να θεραπευτεί. Σε τι τραυματίστηκε η σχέση μας ακριβώς? Σε τι τραυματίστηκε ακριβώς η σχέση? Ή τραυματίστηκε η αντίληψη και οι αρχικές δηλώσεις ότι όλα δεν θα πάνε καλά? Ή οι δηλώσεις της αντιπολίτευσης ότι πρόκειται περί τραγωδίας, όπου υπονομεύτηκαν, λέει, η άλλη πλευρά της αντιπολίτευσης, τα ελληνικά συμφέροντα και ελληνικές θέσεις? Θέλετε να κουβεντιάσουμε για το πότε χάθηκαν ελληνικές θέσεις? Εγώ δεν θέλω να ανοίξω τέτοιο, αλλά πρέπει να είστε πιο σεμνοί και λίγο λιγότερο υπερβολικοί όταν χαρακτηρίζετε μια συζήτηση που δεν ξέρετε τι υπόθηκε και τι συμφωνήθηκε και θα έπρεπε να περιμένετε την ενημέρωση. Αλλά υπάρχει το τελευταίο ερώτημα. Γιατί όλο αυτό το θέατρο? Γιατί ξαφνικά, μόλις ήρθε ο Ερντογκάν, προσγειώθηκε 11 και 3 μου φαίνεται. 8 και 43 ήμασταν ήδη στο Sky και λέγαμε ότι απέτυχε η επίσκεψη. Γιατί αυτό? Διότι είναι η ίδια λογική σε οτιδήποτε κάνει αυτή η κυβέρνηση. Είναι η ίδια λογική που θέλει αδράνεια και ενοχλείται από την ενεργητική εξωτερική πολιτική. Τα ίδια δεν γίνανε με την επίσκεψη ΣΥΠΑ? Να μην σας πω ότι πάτε στη ΣΥΠΑ και βλέπετε βοηθό αναπληρωτή υφυπουργού. Βοηθό αναπληρωτή υφυπουργού και εμφανίζεται ότι είδατε τον υφυπουργό και πανηγυρίζετε για την επίσκεψη, υβρίζοντας που είδαμε τους πάντες στη ΣΥΠΑ. Δεν έγινε το ίδιο όταν καλέσαμε τον πρέσβη μας από την Τσεχία να επιστρέψει, διότι ο Τσέχος πρόεδρος έβριζε τη χώρα? Δεν βγήκατε πάλι και με υβρίζατε ότι δεν είναι διπλωματικά αυτά? Και την επομένη το βράδυ ζήτησε η τσεχική κυβέρνηση συγγνώμη γιατί είχαμε δίκιο? Δεν συνέβησαν τα ίδια με τους Ισπανούς, όπου υβριστήκαμε για την τοποθέτησή μας για τους Ισπανούς την ώρα που μας είχε ήδη ζητήσει η Ισπανική κυβέρνηση συγγνώμη? Δεν έγιναν τα ίδια για την Κίνα? Δεν γίνεται τα ίδια για την Αλβανία και τη Φύρομ? Οτιδήποτε και αν κάνουμε, χωρίς να το εξετάσετε, υβρίζεται. Η εξωτερική πολιτική έχει και απαιτεί σοβαρότητα. Θέλει νυφαλιότητα. Θέλει μεγάλο στομάχι και να σκέφτεσαι τι είναι χρήσιμο στη χώρα και όχι στον ίδιο προσωπικά ή στον χώρο στον οποίο ανήκεις. Θέλει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Πρέπει να είναι μια εξωτερική πολιτική πολλαδιάστατη, ενεργητική. Πολύ φοβάμαι ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν εδώ μέσα ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας σήμερα έχει μεγάλη αποδοχή. Αλλά για λόγους εσωτερικού ανταγωνισμού στους χώρους που ανήκουν ή για λόγους ανταγωνισμού έναντι άλλων κομμάτων, βομβαρδίζουν με αναρθολογικά επιχειρήματα τον ελληνικό λαό. Το θυμικό μπορεί να δουλεύει καμιά φορά. Στα συμφέροντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η νυφαλιότητα, η ηρεμία, η ειλικρίνεια και η αλήθεια. Αυτή η κυβέρνηση είναι περήφανη που συνολικά έχει αναβαθμίσει τη χώρα και μέσω της εξωτερικής πολιτικής της έχει αναβαθμιστεί, σας είπα μερικά παραδείγματα μόνο τι κάνουμε αυτή την εβδομάδα, η εξωτερική της πολιτική συνολικά. Η αναβαθμισμένη Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα ούτε να καλεί και να συζητάει τον οποιοδήποτε, ούτε να του απαντάει δημόσια αν χρειαστεί τον οποιοδήποτε, ούτε να τον βάζει να εφαρμόζει το πρόγραμμα στη Θράκη, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη και πριν μερικά χρόνια, που η Θράκη έγινε φύλο και φτερό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο